Πράγματι, η κοινωνία των αναγκαίων έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια των παιδιών του σκακιστικού ομίλου και όλα τα τουρνουά και γίνεται, γιατί υπάρχει μια μεγάλη παρέμβαση στην ίδια την νεολαία. Πάνω από 40 παιδιά υπάρχουν στις ομάδες, άρα η ίδια η κοινωνία το αγκαλιάζει. Αφού το αγκαλιάζει η κοινωνία, εμείς σαν Δήμος προσπαθούμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε και η περιφέρεια και όλοι οι φορείς, ας πούμε, να στηρίξουμε όλους αυτούς τους θεσμούς, γιατί πιστεύουμε ότι δίνει μια διέξοδο στην κοινωνία σε καλή κατεύθυνση. Οπότε ό,τι είναι καλό για τον τόπο, για την κοινωνία, για την νεολαία, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε και την τιμή, επειδή και οι άνθρωποι που ασχολούνται είναι σε σωστή κατεύθυνση στην παρέμβασή τους, να τους στηρίζουμε και να τους στηρίζουμε πάντα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως παιδιά, που εκείνη και η στόχευση του συλλόγου, χωρίς φυσικά να αποκλείονται οι ενήλικες, πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν και πολλά παιδιά έχουν περάσει την πόρτα του σωματείου και έχουν μάθει σκάκι. Και είχε ιδρυθεί ένα σκακιστικό τμήμα στον αθλητικό όμιλο Αετών Αναγκαίων, το οποίο δούλεψε για κάποια χρόνια και πρόσφερε πολύ, πολύ σημαντικό έργο. Για κάποιους λόγους διακόπηκε αυτή η προσπάθεια και 20 χρόνια μετά, ίσως και παραπάνω, κάποια από τα τότε παιδιά που είχαν πλέον γίνει ενήλικες αποφάσισαν να ξαναδοκιμάσουν να φέρουν και πάλι το σκάκι στον τόπο και έτσι δημιουργήθηκε το 2012 ο Σκακιστικός Όμιλος Αναγκαίων. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι ο Σύλλογος προσπαθεί να είναι ένα παράθυρο ανοιχτό προς τον κόσμο. Μέσω δηλαδή του Συλλόγου να γίνουν και άλλες δράσεις. Έχουν γίνει ήδη αρκετά πράγματα και έχουμε στόχο, ειδικά τώρα με την ίδρυση του δεύτερου σωματείου, να γίνουν ακόμη περισσότερα πράγματα, ώστε ο χώρος να είναι ένας ζωντανός χώρος για τα παιδιά, με επίκεντρο το σκάκι, αλλά να μην περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Είναι αρκετά εξοικειωμένη και αυτό οφείλεται στην ίδρυση του Σκακιστικού Ομίλου Αναγκαίων από το 2012. Και επειδή η ζήτηση και η όρεξη και η ανάγκη να μάθουν σκάκι οδήγησε στην ίδρυση του δεύτερου σωματείου, το οποίο έχει και ένα ευρύ καταστατικό πέρα από το σκακιστικό. Ο λόγος ήταν αυτός, η μεγάλη ζήτηση από τους κατοίκους των Αναγκαίων και ιδιαίτερα από τα παιδιά. Προσπαθούμε να ξεφύγουμε από τα καθαρά πλαίσια του σκακιού. Ο στόχος είναι να πάμε και σε άλλες δραστηριότητες. Το έναυσμα είναι το σκάκι. Και από εκεί θα προσπαθήσουμε και στις υπόλοιπες δραστηριότητες να εντάξουμε τα παιδιά στην όλη αυτή η κατάσταση. Αν κάνετε μία βόλτα θα δείτε, είναι πολύ πιθανό να συναντήσει σε καφενείο μία σκατσέρα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του Σκακιστικού Ομίλου Αναγκαίων, που έφερε το σκάκι στην καθημερινότητα των Αναγκαίων. Ένας μικρός, πόσο δύσκολο είναι να κερδίσει ένα μεγάλο παίκτη στο σκάκι? Καθόλου, γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο η ηλικία. Παίζει η εμπειρία. Μπορεί ο μικρός να παίζει πιο πολλά χρόνια από το μεγάλο. Ναι, είναι. Πιστεύω πανελληνίως σε μια τόσο μικρή κοινωνία, τόσο πολλά άτομα να ασχολούνται. Δηλαδή, αναλογικά το ποσοστό πιστεύω είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και ναι, είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ιδρυθεί ο σύλλογος ή ότι παίζανε άλλο παιδιά σκάκι. Και μια μέρα, ενώ έκανα βόλτα με τη φίλη μου, μου είπε, εγώ θα πω στο σκάκι, θέλεις να έρθεις μαζί μου? Και στην αρχή δίστασα, δεν ήθελα και τόσο, αλλά μετά πήγα. Και μου άρεσε και έτσι άρχισα και πήγαινα συνέχεια. Φίλα μου, και εσύ το ίδιο? Εγώ ήρθα από την αρχή στο Σύλλογο Αναγκαίων. Μου άρεσε που πήγαινα με ταξίδια με άλλα παιδιά, περνούσαμε ωραία. Και συνέχισα στο σκακιστικό όμιλο μέχρι και σήμερα. Τι σου προσφέρει το σκακί? Πολλά πράγματα. Κάνεις καινούριους φίλους, σε βοηθάει να διαχειρίζεσαι το άγχος σου. Είναι καλό για το μυαλό, όπως λένε όλοι. Γενικά, έχει πολλά καλά. Στους φίλους σου, τι θα έλεγες για το σκακί? Να αρχίσουν να παίζουν. Οι περισσότεροι βασικά θεωρούν ότι δεν έχουν την υπομονή να κάτσουν να παίζουν αυτό το άθλημα. Όμως πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ ωραίο και ότι αξίζει να παίζουν. Περισσότερο μου αρέσει όλο αυτό που ερχόμαστε σε επαφή όλοι μαζί πάλι. Έχω φίλους
εδώ πέρα πολλούς και με τα ταξίδια ερχόμαστε πιο κοντά και είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε, περνάμε ωραία και είναι πολύ ωραίο αυτό. Θα ήθελα να αγκαλιαστεί περισσότερο την τοπική κοινωνία το σκάκι και τώρα που ιδρύθηκε ο σύλλογός μας ο μικρός, να ξεφύγει από τα στενά όρια του σκακιού και να κάνουμε περισσότερα πράγματα όπως λογοτεχνία και άλλες δραστηριότητες.